κορυφώνεται η αγωνία και στην Κρήτη για τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων κορονοϊού, γρήπη και άλλων λοιμόξεων που συμπίπτει με το άνοιγμα των σχολείων. Να μην στέλνουν τα παιδιά στι σχολικέ τάξει αν υπάρχουν συμπτώματα, ακόμη και αν το τεστ φαίνεται αρνητικό, συνιστούν οι γιατροί. Και οι παιδικοί σταθμοί δεν στέλνουμε παιδάκι κρυωμένο στο, στο σχολείο, γιατί ο λόγο είναι ότι υπάρχει άμεση επικίνδυνοτητα να κολλήσουν όλα τα παιδιά και να νοσήσουν ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, οι μέχρι στιγμή οδηγίε του Υπουργείου Παιδεία χαρακτηρίζουν ω δικαιολογημένε πέντε απουσίε και μόνο για τι περιπτώσει κορονοϊού. Μέσα στα σχολεία υπάρχει συγχρονισμό έντονο, αλλά δεν μα εκπλήσει κάτι. <σχεδεύτερο> από τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια όταν είχαμε έξαρση COVID και δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό μέτρο. Τα κρούσματα COVID σε όλη τη χώρα είναι αυξημένα κατά 44% ενώ της γρήπης κατά περίπου 10% με το επιστημονικό προσωπικό να προειδοποιεί για την ανάγκη τήρησης των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων υγιεινής. Υπάρχει μια αύξηση του COVID κατά 44%. Ήδη γνωρίζετε ότι τα επίπεδα της γρήπης παραμένουν σε επίπεδο άνω του 10% δηλαδή που συνιστά η επιδημία. Mm -hmm. ε, ήδη ο αναπνευστικός γυντιακός ιός έχει και αυτό σημαντική θέση στην εμφάνιση. Σε επίπεδο ...ακλείου η αύξηση του υγικού φορτίου στα λίματα αγγίζει το 30%. Το υγικό φορτίο στα λίματα έχει αυξηθεί πάνω από 30%. Αναμένουμε την κορύφωση στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες. Στην ανάγκη αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδίως για πολίτες ηλικίας 60 και άνω... ...και τους χρόνια πάσχοντες, στάθηκε σήμερα η αναπληρώτρια υπουργό Υγείας. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας κινδυνεύουν. Πάνω από 20 φορέ με σοβαρή νόση και θάνατο από COVID, εάν δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Υπάρχει ακόμη χρόνο για να εμβολιαστούν οι ευπαθεί ομάδε, εξηγεί ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Οι εμβολιασμοί για τον COVID ήταν 200.000 στα 2 εκατομμύρια που αναμέναμε. Γιατί η γρήπη ήταν σε ένα επίπεδο το οποίο ήταν χαμηλό. Νομίζω ότι όλα αυτά συμβαλάν. δεν πίστηκε ο κόσμο να πάει να εμβολιαστεί, νομίζω ότι σαφώ και είναι μέρο αυτού του προβλήματο, το οποίο βλέπουμε σήμερα. Ε, και θα πρέπει ακόμα και τώρα ο κόσμος να πιστεί γιατί δεν έχουμε άλλα μέτρα αντιμετώπιση. Άρα είναι σημαντικό να καταλάβουμε δύο πράγματα. Πρώτον κάθε χρόνο κάνουμε βόλιο για γρήπη και κορονοϊό. Είναι ετήσιο πλέον εμβολιασμό. Μα προστατεύει από τη σοβαρή νόση και το θάνατο, ειδικά αν είμαστε άτομα ηλικία 60 και άνω και αν έχουμε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Δεν μετράμε πια δόσει όπω κάναμε στην οξία φάση τη πανδημία. Έχουμε μία φορά το χρόνο ραντεβού για εμβόλιο COVID και γρήπη και είμαστε προστατευμένοι. Η πίεση που καταγράφεται στα τμήματα των περιστατικών στα νοσοκομεία τη Κρήτη είναι τόσο οξυμένη, ώστε ο χρόνο αναμονή για του ασθενεί να ξεπερνά ακόμη και τι 2 έω 3 ώρε μόνο για τη διαλογή των περιστατικών.